εταιρεία μας λαμβάνει μέρος στην Αγκρότικα από την έναρξη της έκθεσης. Από το 1985 δηλαδή συμμετέχουμε ανελιπώς. Νομίζω ότι η Αγκρότικα είναι η μεγαλύτερη έκθεση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια. Συμμετέχουν άνθρωποι και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και το βλέπω εγώ γιατί τους μιλώ μαζί τους, το διαπιστώνω χρόνο με το χρόνο, μεγαλώνει η επισκεψιμότητα της Αγκρότικα και πιστεύω ότι φεύγουμε και από τα όρια της Ελλάδας πλέον. Η εταιρεία Drop Clusidis ΑΕ υφίσταται από το 1971. Ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νίκος Κιωσίδης, ο δημιουργός της εταιρείας αυτής, ξεκίνησε από ένα μικρό μαγαζί στην Μοναστηρίου και φτάσαμε σε σημείο τώρα να στεγαζόμαστε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου σε μία έκταση άνω των 9 στρεμμάτων. Υπάρχουν σύγχρονοι μέθοδοι δημιουργίας φίλτρων. Εξελισσόμαστε καθημερινά είτε με σεμινάρια είτε με την απόκτηση νέων μηχανημάτων. Υπάρχει έμπειρο προσωπικό και μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σε ό,τι αφορά την άρδευση, την ίδρευση και τη βιομηχανία. Απευθυνόμαστε πρωτίστως στους αγρότες για την άρδευση, μετέπειτα σε ίδρευση και βιομηχανία. Να σας πω ότι οι πελάτες οι οποίοι προτιμούν τα προϊόντα μας είναι η εταιρεία Vicos, η εταιρεία Παπουτσάνης, η εταιρεία Tasty, μεγάλες εταιρείες στη βιομηχανία. Δεν περιοριζόμαστε στον πρωτογενή τομέα δηλαδή. Η τοποθέτηση συστημάτων φίλτρανσης βοηθά στην κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων, βοηθά στην προστασία της καλλιέργειας, στην προστασία της επένδυσης του αγρότη γενικότερα και επίσης αυξάνει την παραγωγή και μειώνει το κόστος συντήρησης. Στην Ελλάδα μπορείτε να μας βρείτε σε πάνω από 500 σημεία. Υπάρχει αντιπρόσωπός μας σε κάθε νομό της Ελλάδας, όμως και στο εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος όγκος εξαγωγών αφορά χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία, όμως θα μας βρείτε σε πάνω από 55 χώρες και σε χώρες τελευταία μέχρι και την Ιαπωνία και την Κίνα έχουμε φτάσει και τη Χιλή ακόμα, όπου αρχίζουμε και εκεί να μπαίνουμε δειλά-δειλά. Πριν από λίγο καιρό είχα την τιμή να συναντηθώ με τον νέο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να συζητήσουμε μαζί θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση νερού στην άρδευση και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Επίσης, συζητήσαμε θέματα που αφορούν την άρδευση και την ενημέρωση για την άρδευση σε νέους και παλιούς αγρότες, ακόμα και την προστασία περιβάλλοντος μέσω της σύγχρονης μέθοδος λιπάνσεως που μπορούμε να προτείνουμε και εμείς σαν εταιρεία. Ο Υφυπουργός κατανόησε τα ερωτήματά μας και έδειξε διάθεση να λυθούν όλα αυτά και να συμπεριλάβει και στα νέα σχέδια βελτίωσης την άρδευση.